Ψόφος σήμερα, ψόφος. Έχει βάλει και το air condition εδώ πέρα ο Καράς. Ήρθαμε λοιπόν εδώ που φτιάχνετε το βαρκάκι για να κάνουμε unboxing στα πράγματα που μας έδωσε σε όλο τον ναυτιλιακό εξοπλισμό η Εβάλ. Για να δούμε λοιπόν τι καλούδια έχουν μέσα τα κουτιά αυτά. Για πάμε. Αυτά εδώ τι είναι? Α, ναι. Αυτά είναι τα πλευρικά μπαλόνια που βάζει εσωτερικά για να εξασφαλίσουμε την εφεδρική πλευστότητα του σκάφους. Είναι δύο κομμάτια. Αυτά τοποθετούνται στο πίσω μέρος του σκάφους, όπου έχουμε και το μεγάλο βάρος, και μπροστά έχουμε ντουλάπια, τα κενά που δημιουργούνται. Αυτή εδώ είναι η προπέλα, η ανοξείδωτη της Michigan. Η μηχανή από τη μάνα της έχει αλουμινίου, αλλά λογικά θα βάλουμε ανοξείδωτη όπως πάντα. Αυτή εδώ είναι μια 17. Θα δούμε, θα τη δοκιμάσουμε. Αν είναι σωστή, την κρατάμε. Διαφορετικά θα μας συναλλάξει η Εβάλ, θα μας δώσει μια άλλη που να είναι πίσω στο βήμα. Κάτι που το ήθελα οπωσδήποτε και είναι εξαιρετικό, είναι σχεδίαση και κατασκευή από την Εβάλ. Είναι αυτή εδώ η σειρώμενη βάση για τη βοηθητική μηχανή. Τοποθετείται πάρα πολύ ωραία εδώ η μηχανή. Πάει προς τα πίσω, δένεται με τον ημάντα και μένει ακίνητη. Δεν έχει εκείνο τον κραδασμό με τον κυματισμό που χαλάνε τα αμορτισέρ της, γίνεται μαντάρα ας πούμε. Της βάλεις και ένα ωραίο καλυματάκι μέχρι να τη χρειαστείς. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την Εβάλ που το συμπεριέλαβε στον εξοπλισμό του σκάφους. Και βέβαια η απαραίτητη προστατική αντλία για το νερό που θα ρίχνουμε πάνω μας για να κάνουμε το μπανάκι μας και γενικά για τη χρήση του σκάφους, η οποία από ό,τι γράφει εδώ έχει δυνατότητα να τραβάει 10 λίτρα το λεπτό. Έβαλαν μέχρι αυτό εδώ που θα το κρεμάμε στο roll bar, και επειδή είναι μαύρο και τραβάει τη ζέστη, τις ακτίνες του ήλιου, θα ζεσταίνει το νερό και θα κάνουμε και ένα μπανάκι πρόχειρο στη διαδρομή για να μην τραβάμε το νερό του σκάφους. Και αυτό ακόμα το πρόβλεψαν. Να είναι καλά. Και τι άλλο νομίζετε? Υποβρύχια φώτα, στεγανά. Πόπος και τη χλίδα θα είμαστε. Υποβρύχια της Spectrum. Και το γιο θα γίνει το φυσκωτό. Ας σταματάμε τώρα στις μαρίνες και στα λόξα κανάλια και θα ανάβουμε τα φωτάκια μας κάτω το βράδυ και θα παθαίνουν πλάκα. Θα λένε τι είναι αυτό το φυσκωτάκι, έχει και φώτα από κάτω το νερό. Και βέβαια ηλεκτρικός πίνακας με διακόπτες, 6-7 θέσεις με τις ασφάλειες της Οσκουλάτη. Και το τιμόνι μας, ωραίο τιμονάκι, πάρα πολύ όμορφο, και αυτό ταιριάζει με τα χρώματα του σκάφους. Το απαραίτητος βέβαια διακόπτης τριών θέσεων, επιλογέας, πάρα πολύ χρήσιμο, ειδικά όταν έχεις δύο μπαταρίες στο σκάφος, έχει θέση off και επιλέγεις μία μπαταρία, δύο ή καμία, ή και τις δύο. Τα έχουν προβλέψει όλα και τα έχουν βάλει όλα, και για μια ακόμα φορά τους ευχαριστώ. Αυτά όμως τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά για αυτό το σκαφάκι είναι αυτά τα καθίσματα, τα bucket, τα οποία κατεβαίνει κάτω και κάθεσαι έτσι, ή ανεβαίνει πάνω και πάλι κάθεσαι όταν θες να σταθείς όρθιος. Το υδραυλικό τιμόνι της Sea First.
το ραδιόφωνο, το στεγανό της Aquatic. Και τα ηχεία του, τα στερεοφωνικά και τα αδιάβροχα, τα οποία έχουν τοποθετηθεί ήδη στο σκάφος. Μέσα σε αυτό το τεράστιο κουτί υπάρχουν ένα κάρο άλλα μικροπράγματα. Υπάρχουν ανοξίδωτα, υπάρχουν δέστρες του σκι, υπάρχουν παραθυράκια τα πλαστικά που πάμε στο πλάι, θηρίδες, υπάρχουν τα καπάκια και τα καθίσματα. Τα έχουν προβλέψει όλα, όλα. Απίστευτο. Να είναι καλά. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια συνεργασία από εταιρεία, πραγματικά. Ό,τι του ζητάω το φέρνουν. Μπράβο. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά.